είναι κάτι που να έχει κάποια διάρκεια. Δηλαδή να μιλάμε για την αναπαράσταση του ναυπάκτου, την οποία τυχαίνει να διοργανώνω φέτος εγώ, που πρέπει να συντονίσω πάρα πολλά πράγματα, καταλαβαίνετε. Θα έπρεπε να μιλάμε τώρα για την εκδήλωση του χρόνου. Εντάξει, δηλαδή θέλω να πω ότι αν πραγματικά θέλουμε να κάνουμε κάτι σωστά οργανωμένο, όπου όλοι οι φορείς της πόλης να συμμετέχουν κτλ., θέλει ένα πολύ προσεκτικό σχεδιασμό. Θεωρώ ότι το τάγμα αυτό του εορτασμού αφορά όλους τους ναυπάκτους. Και ότι ο καθένας θα έχει τον τρόπο του να συνεισφέρει. Θεωρώ ότι όλοι μας καταλαβαίνουμε τη σημασία του γεγονότος αυτού. Φυσικά και χρειάζονται εθελοντές σε οτιδήποτε κάνουμε. Πόσο μάλλον σε ένα τέτοιο γεγονός που είναι σε ένα μεγάλο χώρο που χρειάζεται πολύ κόσμο. Το θέμα θα ξαναγυρίσω λίγο στο πώς οργανώνουμε αυτούς τους εθελοντές. Φτιάχνουμε μια λίστα, λέω, επειδή είναι δικές μου προτάσεις τώρα, έτσι. Που τα ονόματα των ανθρώπων αυτών τους καλούμε πιθανόν και βλέπουμε πού και σε ποιο πόστο ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Θα στηθεί ένα σκηνικό αρκετά πολύπλοκο που πιθανόν θα χρειαστεί εκείνες τις μέρες βοηθητικά χέρια, εργάτες θα το πω απλά έτσι, που όμως όλος αυτός ο κόσμος που πιθανόν θα έρθει να δουλέψει μαζί μας εκείνες τις μέρες για μας είναι η στήριξη που θα νιώθουμε από την πόλη. Από το μικρό πράγμα τώρα για να μπορέσουμε να χτίσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τους εθελοντές, μακάρι πιο οργανωμένα όπως εξήγησα στην αρχή. Αυτό από εκεί που ξεκίνησα εκεί καταλήγω.